Καταρχήν να σας πω ότι το πρώτο πρόβλημα είναι ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με πνευματικότητα. Αυτό το δεν αντέχει κανείς τη χαρά. Συνήθως είναι, αν δεν ξέρω αν το πω δημόσια τώρα, σημαίνει ενοχές, έτσι. Ενοχές, υπερβολικές ενοχές. Αυτός που ζει με ενοχές, φοβάται τη χαρά, γιατί φοβάται θα του πάρει την ενοχή η χαρά. Θα του πάρει τη θλίψη με την οποία τιμωρεί τον εαυτό του. Αυτό και θα συζητάμε πιο ιδιωτικά τα υπόλοιπα. Αλλά το θέμα το άλλο είναι την προαίρεση. Η προαίρεση όταν είναι, πώς το λένε, δεν φταίει ο άνθρωπος τροποτινά για μια συγκεκριμένη κίνηση της προαίρεσης του. Γιατί οι πιο πολλοί, το είπα και στην αρχή άλλωστε αυτό, είμαστε μισοσυνειδητοί, μισοασυνείδητοι κλπ. Κλπ. Όσο ο άνθρωπος έχει λοιπόν, είναι σε αυτή την κατάσταση, ο Θεός τον οικονομεί και μπορεί τότε πραγματικά και απροαίρετα εντελώς να του εμφανιστεί. Και πολλοί Άγιοι Μεγάλοι έλαβαν αποκαλύψεις, του δόθηκε η χάρη του Θεού Μεγάλη, χωρίς να είναι καθόλου έτοιμοι γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα είναι του Θεού πράγματα που διαβάζει πίσω από, από τα δεδομένα τα ψυχολογικά, στο βάθος της ελευθερίας μας που δεν είναι ψυχολογική ελευθερία απλά. Ξέρετε, ψυχολογική ελευθερία είναι κάτι που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Ένας άνθρωπος που έχει και βαριά κατάθλιψη δεν έχει ψυχολογική ελευθερία πια. Όμως έχει ελευθερία πολύ βαθύτερη σε ένα επίπεδο οντολογικό και μπορεί να σχηματίσει προαίρεση παρά την πίεση της κατάθλιψης, έτσι. Επανέρχομαι σε αυτό το θέμα της υπακοής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διακεκριμένοι θεολόγοι σήμερα θεωρούν ότι το φυσικό θέλημα του ανθρώπου είναι το θέλημα το οποίο υπήρχε μόνο προσωπικά και το γνωμικό δημιουργήθηκε με την αμαρτία, με την πτώση. Και αυτό είναι πολύ λάθος. Γνωμικό θέλημα και υπάρχει πάντα που υπάρχει φυσικό. Το φυσικό θέλημα είναι το γενικό θέλημα. Το γνωμικό είναι το πρόσωπο που χρησιμοποιεί έτσι αλλιώς το θέλημα. Ο Αδάμ για λόγους προσωπικούς πέφτει, ό,τι και αν είναι αυτή η πτώση. Είναι το πρόσωπο που μαρτάνει και το πρόσωπο που μετανοεί, όχι η φύση. Λοιπόν, αυτοί που πιστεύουν ότι το γνωμικό θέλημα είναι πτώση, θεωρούν ότι η υπακοή σημαίνει εξάλληψη του θελήματος. Και το λέει αυτό και ο Μητρόπολης Ναυπάκτος συγκεκριμένα, σε ένα τελευταίο αρχείο. Και είναι λάθος αυτό. Εάν τυχόν, όπως ξέρετε, εγώ είμαι κυρίως καθηγητής δογματικής, έτσι αυτά τα πράγματα έχουν μια πάρα πολύ σημαντική επεξεργασία υποστή. Στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Το θέλημα, εάν καταστραφεί, δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος. Ο άνθρωπος γίνεται βιβλίο, ποτήρι. Α, αυτό είναι, χωρίς θέλημα. Το θέλημα παιδαγωγείται, δεν εξαφανίζεται. Η υπακοή σημαίνει παιδαγωγία του θελήματος. Από φύλαυτο να το κάνω φιλάδελφο. Και έτσι να φανεί λιγάκι και ο Θεός μέσα εκεί. Δηλαδή, υπακοή κάνουμε όλοι σε όλους από τη στιγμή. Και όχι μόνο στο γέροντα, και λίγο περισσότερο αν θέλεις. Αλλά για ποιο λόγο, όχι γιατί ο γέροντας ξέρει την αλήθεια και εγώ την ξέρω. Όχι γιατί ο γέροντας είναι οπωσδήποτε άγιος και εγώ δεν είμαι. Αλλά για να βγω από το φαύλο κύκλο του ναρκισσικού μου θελήματος. Αυτό είναι όλο. Να μάθω να θέλω με έναν τρόπο που να μπορούν να κατοικήσουν και άλλοι μέσα στο θέλημα αυτό. Αυτό είναι όλο. Την υπακοή δεν την κάνουμε. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε θέλημα και το θέλημα είναι αμαρτία. Υπακοή κάνουμε για να εκπαιδεύσουμε το θέλημα αυτό από φύλλα αυτό που είναι, να γίνει λίγο πιο πολύ φιλάδελφο. Δηλαδή μέσα στο θέλω να μπαίνει και ο αδελφός μέσα. Αυτό είναι όλο. Λέει ο σύζυγος, θέλω να πάμε, ξέρω εγώ, διακοπές στη Γρυλανδία. Έτσι. Η καημένη σύζυγος κρυώνει και ξεπαγιάζει μόνο που το σκέφτεται. Η υπακοή με την έννοια αυτή δεν είναι να πει ο σύζυγος, ωραία, δεν πάω στη Γρυλανδία, αλλά είναι, δεν πάω στη Γρυλανδία επειδή δεν πρέπει να έχω θέλημα. Αυτόν το κάνει θαρρωστής. Εάν όμως πει, αυτή η γυναίκα που μου έδωσε τόσα καλά, που τους χρωστάω τόσα ωραία πράγματα, τι ωραίο θα ήταν να την κάνω λίγο ευτυχισμένη. Που θες να πάμε, στην Ταρζανία. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πάω στην Τζανία, αλλά επειδή το θες εσύ, θέλω, είναι ενεργητική κατάσταση, υπακοή. Θέλω
Δεν πάει το θέλω, όταν υπάρχει το θέλω. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Θέλω αυτό που θες εσύ. Από αγάπη. Από αγάπη. Το μυστήριο της υπακοής είναι η απόκτηση της αγάπης. Να γίνει η αγάπη πιο βαθιά, πιο αντικειμενική, πιο αληθινή. Με εννοείται. Και πάει στην Τανζανία και αρχίζει μετά μια δροσιά εκεί, και ενώ πρέπει να σκάσει από τη ζέστη, ένα περίεργο πράγμα, αυτός δροσίζεται. Και η σύζυγος λέει: μα τι ωραία ζέστη έχει εδώ. Πα, ζεσταθήκαμε. Και αυτός λέει: τι ωραία δροσιά που έχει εδώ. Αυτό είναι το μέρος της επεμβάσεως του Θεού. Είναι μυστήρια αυτά πνευματικά. Και όχι απλά ψυχολογικά. Αν πάντα σε ένα χύψη ψυχολόγο, θα σας πει: κάντε μωρέ το θέλημά της και αυτή το επόμενο φορά θα αναλάβει να σου κάνει αυτή που δεν σε ζει. Μόλις εκεί μπορεί να φτάνει ο άνθρωπος. Α, πήγαμε στην Τανζανία την προηγούμενη φορά. Ναι, φέτος θα πάμε Γρυλανδία και θα σκάσεις. Αυτό είναι το ανθρώπινο. Το θείο, το αγιοπνευματικό είναι πέρυσι ήθελα να πάμε στη Γρυλανδία και επειδή το ήθελες εσύ πήγαμε στην Τανζανία. Θες να ξαναπάμε στην Τανζανία φέτος. Και αυτή να λέει όχι, θα πάμε στη Γρυλανδία. Και να μαλώνουν που δεν θα μαλώσουν για να κάνει ένα θέμα του άλλου. Γιατί, αν το ανακαλύψει κανείς σωστά αυτό, ανακαλύψει, δεν είναι υποταγή αυτό. Δεν είναι υποταγή η υπακοή. Είναι μια ελεύθερη κατάσταση όπου αναλαμβάνει να αγαπήσει τον άλλο και τον συγκινεί τον άλλο αυτό, αν είναι στα καλά του και δεν είναι άρρωστος. Εννοείται. Γιατί οι μερικοί που θέλουν την εξουσία. Κάνε και τώρα θα κάνει εκείνο και μετά θα κάνει τ' άλλο. Κάνετε λάθος που του κάνετε υπακοή αυτού. Δεν έχει μέσα το, α πούμε. Κάνει λάθος γιατί. Εσύ μπορεί να ωφελείσαι, έτσι. Ο ίδιος δεν ωφελείται. Όμως, αν το δεις σωστά και πεις, εγώ θα ωφεληθώ ακόμα και αν αυτός δεν ωφελείται, κέρδος θα έχεις. Αλλά όχι να του κάνεις απλά το χατήρι. Αυτό είναι η έκτη Οικουμενική Σύνοδος. Κοιτάξτε πώς. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Βρεθήκαν με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ σκέψη, με πάρα πολύ αγώνα. Η υπακοή δεν σημαίνει, το ξαναλέω, κατάργηση του θελήματος. Σημαίνει παιδαγωγία του θελήματος. Ούτως ώστε να μάθω να αγαπώ πιο αυθεντικά. Να ανοιχθώ στο μυστήριο της πνευματικής αγάπης. Γι' αυτό την υπακοή την ξεκινάει πάντα ο Ηγούμενος, ο Χριστός ξεκινάει την υπακοή. Είναι ο δρόμος του Σταυρού ο μόνος δρόμος με ταπείνωση ενός λάθους εις το αγιαστήνε. Φοβάμαι πως ναι. Κάθε άλλος δρόμος θα μεγαλώσει το λάθος. Γιατί δεν είναι ο Θεός υπεύθυνος για τη στραβή μου επιλογή. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Άρα ποιος. Ο τρώσας και ιάσεται, αυτός που ξεκινάει το λάθος, αυτός ξεκινήσει και τη λύση. Όσο για το άλλο, εγώ νομίζω ότι ζούμε μια φοβερή εποχή για τις προφητείες που θέλουμε, οι άνθρωποι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Θεό σαν κατοικίδιο. Ναι, να τον έχουν σαν κατοικίδιο ακριβώς. Πώς έχεις το κατοικίδιο? Το βγάζεις έξω όποτε θες, το ταΐζεις, το πας εδώ, το πας εκεί. Να τον έχουν εκεί, να τους λέει, ας πούμε. Τώρα θα γίνει, τώρα το άλλο, τώρα. Δηλαδή, πόσο πολύ περιφρόνηση του Θεού μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Σας το ξαναλέω, η προφητεία είναι δίκοπο μαχαίρι. Προφητείες δίνει ο Θεός. Εγώ έχω ζήσει, έχω συναντήσει τέτοιους ανθρώπους και έχουν επαληθευτεί πράγματα που είπαν σοβαρά. Ήταν σοβαροί άνθρωποι. Καταρχήν δεν εξέδιδαν κάθε εβδομάδα δελτίο. Γινόταν μόνο όταν έπρεπε και για λόγους ειδικούς. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται για δύο λόγους. Το ένα θέλει να δείξει ο Θεός ότι είναι κύριος της ιστορίας, ότι είναι παρόν, ξέρει, είναι παρόν εκεί, βλέπει. Και το άλλο το είναι συνδεδεμένο με αυτό είναι ότι πάντοτε έχει την τελευταία λέξη. Αυτό που λέμε θα μιλήσει και ο Θεός. Με την προφητεία φαίνεται αυτό. Και μόνο έτσι μπορούμε να το δούμε. Κάθε χρησιμοθυρική αντίληψη για το θέμα αυτό, εδώ, είναι πνευματικά προβληματική, μέχρι και νοσηρή. Μπορεί να είναι και νοσηρή ακόμα. Τώρα ακούω ότι στο διαδίκτυο όλοι μερικοί που λένε θα έρθει ένας ηγέτης, Παναγία και Χριστέ. Ας έρθει, καλώς να έρθει. Και τι θα γίνει, θα με δικαιώσει εμένα που είμαι καλός και ωραίος? Και θα δικαιώσει τις ιδέες μου και θα επιβάλλει στον κόσμο? Τι θα επιβάλλει? Τη δικιά μου την Ορθοδοξία, εμένα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ας έρθουν οι ηγέτες και ας στείλει ο Θεός όποιον θέλει. Αλλά εγώ προσωπικά θα πεθάνω αύριο και ο Θεός δεν θα με ρωτήσει για τον ηγέτη. Ναι ή όχι.
ή όχι. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα είναι το οποίο σήμερα, λόγω του γενικευμένου lifestyle, του ωφελημισμού και του ναρκισισμού, δεν μπορούν να έχει φύγει από την οπτική των πολλών. Και θα πάρουμε την πόλη και θα την πάρουμε την πόλη και τι θα σε αλλάξει που θα πάρεις την πόλη, την πήρες και τι έγινε. Το ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα φτάνει μέχρι την Κωνσταντινούπολη είναι συμφορά από μια άποψη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε εκείνον τον τόπο. Αν υπάρχει αυτή η οικουμενικότητα η οποία γέννησε αυτόν τον πολιτισμό, ικανή να τον προσλάβει και σήμερα. Καταλάβετε, είναι πολύ μεγάλο το θέμα και θα αρχίσουμε να μιλάμε για άλλα πράγματα με μια γλώσσα διαφορετική από αυτή, γιατί αυτά που λέμε δεν μπορεί να τα ακούσει οποιοδήποτε. Εδώ μιλάμε αλλιώς και αλλού μιλάμε αλλιώς. Και βέβαια είναι ένα ερώτημα που αφορά την πολιτική φιλοσοφία και τη θεωρία του κράτους και την ελληνική τους εκδοχή. Αλλά πάντως δεν είναι το ερώτημα το φλέγον αυτό. Είναι πράγματα στα οποία επενδύουμε φύλαφτα, φυλαυτή επενδύουμε ουσιαστικά, σε μεγάλο βαθμό. Κοιτάξτε, ο Σταυρός είναι ανάπαυση, δεν είναι πόνος. Για το Σταυρό το σηκώνει ο Χριστός. Αν το κάνουμε αυτό κατά Χριστόν, οτιδήποτε κάνουμε, να ξέρετε ότι ξέρετε πόσο γρήγορος είναι. Δεν προλαβαίνεις το αναθέσεις. Αμέσως το αρπάζει. Αλλά βέβαια ο ναρκισισμός διαμαρτύρεται και σου λέει μην το κάνεις, θα διαλυθείς. Μη, και εδώ μπαίνουν πολλές δυνάμεις μέσα. Για να μην κάνεις εκείνο το βήμα. Αλλά όταν το κάνεις θα ανακαλύψεις κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικά όμορφο και θα σου πάρει και πάρα πολύ από τη λύπη και από τα τραύματα που έχεις. Καταλαβαίνετε. Βέβαια εδώ χρειάζεται προσωπική καθοδήγηση, τα ξέρετε. Ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Και κάθε άνθρωπος ζει τα πράγματα και το δράμα της ζωής του. Άλλωστε το είπα στην αρχή αυτό. Αυτή η παραβολή, ένα από τα πράγματα που είπα στην αρχή ήταν ακριβώς αυτό. Ποιοι φταίνε για αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει μια τέλεια εξατομίκευση στη σχέση μετά του Θεού. Δηλαδή ο καθένας μας είναι τελείως ξεχωριστός και είπα ήδη ότι λαμβάνει πράγματα τα οποία είναι πέρα από τη λογική της, ας το πούμε, ενός περιορισμένου ηθικού ορθολογισμού. Ο Θεός είναι κάποιος που βρίσκει τρόπο, θέλει να βρει τρόπο να δώσει τον άνθρωπο. Φανταστείτε τώρα έναν πατέρα που έχει δύο παιδιά. Το ένα παιδί είναι λίγο κουτσό. Το άλλο είναι υγιέστατο. Και τα δύο τρέχουν προς το μέρος του. Το ένα πάει κουτσένοντας. Το άλλο τρέχοντας. Ποιο θα αγκαλιάσει πρώτο πατέρα. Το κουτσό θα πάει να τα. Θα αφήσει και το άλλο να τρέχει, να φεύγει και θα ορμήξει να πάρει εκείνο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι είναι ο Θεός. Συντομεύει υπερβολικά το δρόμο που έχουμε να κάνουμε προς αυτόν. Πάντοτε. Εσύ λες πω, μπροστά μου βλέπω 1000 μίλια και ξαφνικά είναι μόνο 10, είναι 5 και ξαφνικά δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί ο Θεός είναι από τη φύση του έλεος, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Και είναι έτσι αλήθεια. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το μάθεις βάζοντάς τον σε δοκιμαστικό σωλήνα. Δεν δέχεται πειράματα ο Θεός. Και εμείς δεν δεχόμαστε πειράματα να κάνουν ένας με το, να μας κάνει οποιοδήποτε, αλλά πολύ περισσότερο εκείνος, έτσι. Αλλά όταν υπάρχει αυτού του είδους η αλήθεια μέσα μας, που είναι ο μόνος τρόπος να παλέψουμε την αλωτρίωσή μας αυτό. Προσέξτε, η δουλειά με την προαίρεση είναι ο μόνος τρόπος να παλέψουμε την αλωτρίωσή μας. Την παντοειδή αλωτρίωση. Λοιπόν, αυτό το πράγμα αναπαύει το Θεό και δρά ανάλογα. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω. Δοκιμάστε τα και στείλτε μου κανένα email, αλλά όχι πολλά μαζί. Ναι. Γι' αυτό είπα ότι η προαίρεση είναι πάντα κάτι πολύ βαθύτερο από οτιδήποτε μπορούμε ακόμα και να εκφράσουμε. Καταλάβατε, είναι κάτι βαθύτερο και αυτό είναι το μυστήριο, αυτή η τροπή, αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταβολή. Είναι το ίδιο το μυστήριο του ανθρώπου. Ο ίδιος άνθρωπος που λέει τούτο σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος ξαφνικά ανακαλύπτει κάτι άλλο. Όλοι όσοι δουλεύουν με ανθρώπους το ξέρουν αυτό πάρα πολύ εμπειρικά. Δηλαδή ο ίδιος άνθρωπος που λέει ξαφνικά, μα δεν το είχα δει έτσι. Και αυτό το πράγμα που βλέπει το καινούριο είναι τόσο συγκλονιστικό και μέχρι χθες δεν το είχε δει, δεν το είχε φανταστεί ότι υπάρχει. Και ξαφνικά αλλάζει τόσο πολύ που δεν το προλαβαίνεις. Αυτό είναι το μυστήριο της ελευθερίας. Είναι, να ξέρετε, δεν είναι ψυχολογική η ελευθερία μας. Είναι οντολογική.
είναι κάτι πολύ βαθύτερο ακόμα και από την ψυχολογική επιλογή. Δεν είναι αυτό που λένε απλά ελευθερία επιλογής. Ελευθερία επιλογής υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δηλαδή, όταν δεν υπάρχει ελευθερία επιλογής, δεν υπάρχει ελευθερία, νομίζετε εσείς? Όχι. Μπορεί να μην υπάρχει εξωτερικά ελευθερία επιλογής. Ζούμε σε ένα καθεστώς ολοκληρωτικό ή σε μια οικογένεια ολοκληρωτική, που είναι το ίδιο και χειρότερο, ή σε μια εκκλησία ολοκληρωτική. Ή σε έναν επίσκοπο ολοκληρωτικό, ή σε ένα μοναστήρι ολοκληρωτικό. Και να σου λέει, δεν θα διαλέξεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξεις. Θα κάνεις τούτο εδώ. Ή σε μια σχέση ολοκληρωτική, κατευθυντική. Μου λέει πριν από λίγο κάποιος, αχ, μου λέει, τι έχω πάθει με τη γυναίκα μου, πάτερ, η οποία είναι πολύ ελεύθερη. Τι είπες, του λέω? Έχει, λέει, μεγάλη αυτή με την ελευθερία. Και δεν χαίρεσαι, του λέω. Μου λέει, γιατί να χαρώ, εγώ ταλαιπωρούμε. Πρέσι, του λέω, εσύ έχεις πρώτο ρυθμό του λαχείου πάρει. Μια μόνο μια τέτοια γυναίκα μπορεί να σε αγαπήσει πραγματικά. Αυτή η γυναίκα που είναι τόσο ελεύθερη, αν ελεύθερα την αφήσεις να κάνει αυτό που ελεύθερα θέλει, θα σου βγάλει τόση αγάπη και τόση προσήλωση. Και τόσο δημιουργική αγάπη και προσήλωση. Δεν θα είναι απλώς το αντίκτυπο σου να είσαι α, και να κάνει αυτή, α, ή να κάνει αυτό. Τι είναι ελευθερία, είναι αυτό. Σχέση είναι αυτό, μωρέ. Η σχέση έχει μέσα της πόλεμου. Αλλά είναι γόνιμος πόλεμος. Είναι πόλεμος της φιλίας. Η φιλία είναι ωραίος πόλεμος. Ο έρωτας είναι ένας πολύ ωραίος πόλεμος. Αλλά ωραίος. Είναι ελκυστικός. Θες να είσαι εκεί μέσα συνέχεια. Και ξαφνικά αυτή η υπέροχη ελεύθερη ύπαρξη. Βρε, λέω, ξέρεις πόσους ξέρω που θα ήθελαν κατά βάθος αυτό, αλλά φοβούνται οι άντρες. Σου λέει, αυτή είναι πολύ ελεύθερη. Νομίζει αυτός ότι οι άντρες πρέπει να την υποτάξει. Θυμάμαι τον πατέρα Πορφύριο που μας έλεγε, όταν πήγαινε κάποιος να παντρευτεί, μας το έλεγε αυτό. Μη θελήσεις να τις πάρεις στον αέρα. Ενώ ο μπαμπάς στο σπίτι έλεγε, κοίταξε, να τις πάρεις στον αέρα. Ο πατέρας, να τις πάρεις στον αέρα. Να την έχεις. Τι να την έχεις, δεν θα την έχεις. Αυτό που θα έχεις θα είναι τόσο ανούσιο πλάσμα. Τόσο ανύπαρκτο. Στην κυριολεξία αχρίαστο. Θα είναι το χειρότερό σου πάθος. Το χειρότερό σου πάθος με την κακία, γιατί του λάθος σου, δηλαδή. Αυτό. Βρε, εσύ του λέγεις μια υπέροχη δημιουργική ύπαρξη δίπλα σου και πας να την καταστήλεις, να την κάνεις σαν και σένα. Είναι, αλλά αυτή η γραμματική, σας είπα, δεν μαθαίνετε, γι' αυτό δεν είναι ψυχολογικά απλά. Εγώ ξεκίνησα από ψυχολόγο, αλλά ξέρω ότι η ψυχολογία σε πολλά πράγματα πρέπει να ξεπεραστεί, σε μερικά πράγματα. Είναι οντολογικό το χαρακτηριστικό της ελευθερίας. Γι' αυτό και ένας άνθρωπος, αν τσακίσει την ελευθερία του οντολογικά, τον κατέστρεψε τελείως. Όλες οι ασθένειες θεραπεύονται. Η καταστροφή της ελευθερίας, αν γίνει, αν συντελεστεί, πάρα πολύ δύσκολα θεραπεύεται και έχουμε στην κυριολεξία ένα ικτρό θέαμα μπροστά μας. Εμένα μου έχει τύχει μια-δυο φορές στη ζωή μου να το δω. Θυμάμαι ένα καλό γερό ο οποίος έφυγε από ένα μοναστήρι και ένα φοβερό μοναστήρι από αυτά που γέρανε από μερικούς που δεν γνωρίζαν ποτέ υπακοή, αλλά θέλανε υπακοή να κάνουν τέλεια όλοι τους. Και αφού τα κατάφερε και γλίτωσε μετά από 40 χρόνια, από 20 χρόνια, και ήταν κάπου 45 τότε, έρχεται και να με βρει οπωσδήποτε για να του δώσω μια αυτή κατεύθυνση. Και με βρίσκει. Και μου λέει, τι θέλεις να... Του λέω, τι θες να κάνεις τώρα? Μου λέει, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν ξέρω να θέλω. Δεν μπορώ να θέλω. Δεν θέλω. Καταλαβαίνετε τι φοβερό πράγμα είναι αυτό? Για να τον σώσω από την κατάθλιψη στην οποία έχει αρχίσει να μπαίνει, και το έβλεπα αυτό, του λέω, κοίταξε, το γεγονός ότι είδες να με βρεις σημαίνει ότι κάτι θέλεις ακόμα. Α, μου λέει, ναι, δεν το είχα σκεφτεί. Έτσι ακριβώς. Ήρθα, λέει, ήρθα πράγματι, δεν ήρθα, εσύ τότε. Εσύ με πήρες τηλέφωνο. Άρα θέλω, μου λέει, έχω ζήσει καταστάσεις στο θέμα αυτό, πάτερ μου, οι οποίες είναι συγκλονιστικές. Δηλαδή, ποιος από εμάς θα ήταν τόσο τερατώδης, τόσο άρρωστος, ώστε να θέλει ένα τέτοιον άνθρωπο δίπλα του, να τον έχει καταντήσει έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω? Και να καμαρώνει γι' αυτό και να τον θεωρεί ότι, και ότι αυτό είναι το μυστήριο της υπακοής. Αυτό είναι δαιμονισμός, δεν είναι υπακοή. Δεν τα λέω για σένα αυτά, τα λέω γενικώς. Και ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το πω αυτό σε σχέση με τα άλλα. Ο Θεός είναι παθιασμένος με την ελευθερία μου και εγώ είμαι παθιασμένος να σκλαβώσω τους άλλους.
Ο Θεός μου δίνει κάθε μέρα να τον δίνω σκαμπύλια, να τον χρησιμοποιώ σαν κατοικίδιο, να τον φτύνω μέρα νύχτα, να τον μεταχειρίζουμε σαν παλαβό. Η εκφράση ενός πολύ μεγάλου θεολόγου και φιλοσόφου του Κίρκεγκορ. Μεταχειρίζω το Θεό σαν παλαβό. Να του βάλω λουρί και να τον σέρνω στον δρόμο, και όταν φτάσει η ώρα λοιπόν εμένα, λιγάκι κάποιος να αυτό, του ρίχνω και στο κεφάλι εκεί πέρα τον. Καταλάβατε τι λέω. Ο Θεός είναι η ίδια ελευθερία, γιατί είναι η ίδια η αγάπη. Δεν θα μπορούσε να είναι η απόλυτη αγάπη, αν ήταν η απόλυτη ελευθερία. Μακάρι να βοηθήσει ο Θεός να καταλάβουμε κάτι από αυτά τα πράγματα και να τα δούμε, διότι θα μας δώσει χαρά αυτό, μεγάλη, να ξέρετε. Και μια χαρά την οποία αξίζει τον κόπο, γιατί πολλές άλλες χαρές δεν έχουν, δεν είναι και τόσο χαρούμενες. Και κυρίως δεν είναι χαρούμενες οι χαρές που περιλαμβάνουν υποταγή του άλλου και καταπίεση του άλλου. Αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Δεν έχεις τίποτα μέσα σου. Αδειάζεις εντελώς οποιαδήποτε χάρη μόλις πατήσεις κάποιον ή κάποια. Θα ήθελα να επανέλθω στο ασυνείδητο, επειδή. Το ασυνείδητο είναι κάτι από το οποίο θα μας ελευθερώσει τις όσες αυτές η χάρη του Θεού. Δηλαδή είναι πολλές συγκρούσεις τις οποίες δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό εννοείται. Μπορεί να χρειαστεί και βοήθεια κάποια στιγμή απ' έξω αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι κοντά στο Θεό βρίσκουμε και τέτοιες απαντήσεις. Μπορεί να αργήσεις να τις βρεις. Πάλι δεν έχει σημασία και τόση. Και ενώ που έχει απόλυτη σημασία, είναι εσύ ο ίδιος που θα βάλεις τον εαυτό σου. Αυτό μετράει ο Θεός πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα, μέσα στον χρόνο θα βρούμε μια απάντηση.